κύριε Σταθακόπουλα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας μεταφέρετε και για τον τουρκικό τύπο, γιατί ξέρω ότι κάθε φορά πριν βγείτε διαβάζετε τον τουρκικό τύπο. Αν λένε κάτι, γιατί αλήθεια είναι τώρα η Αλεξία μας έχει δώσει την εικόνα από την Ελλάδα, αλλά από την Τουρκία περιμένουμε τα νεότερα. Ναι, αναφορικά με το θέμα του δυστυχήματος εδώ στην Ελλάδα, ο τουρκικός τύπος θα αντιμετωπίζει ως εξής. Στην Ελλάδα με δεκάδες νεκρούς παραιτήθηκε ένας υπουργός. Στην Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς δεν παραιτήθηκε κανένας. Αυτό παίζει έτσι ως πρωτοσέλιδο, ως κριτική αν θέλετε έτσι ευρύτερη. Από εκεί και πέρα, από ό,τι διαβάζω και αυτές τις μέρες ο τύπος, συμμετέχει τουλάχιστον στη θλίψη και στο πανελλήνιο πένθος που έχουμε. Αναφορικά με την νομική διαδικασία, όπως η κυρία Τασούλη την εξήγησε, έτσι είναι ακριβώς. Και αναφορικά, επειδή είμαι και εγώ δικηγόρος Πειραιά, όπως ο κύριος Γλύκας, προσωπικός μου φίλος, που ανέλυε προηγουμένως την διαδικασία για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες, είναι ακριβώς πάλι όπως τα έλεγε ο Γιάννης. Εξαιρετική η προσέγγιση του, την παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Οι Τούρκοι, πέρα με αυτό που είπατε εσείς, κύριε Ατρίδη, το γεγονός ότι συνδέουν αυτό το γεγονός, ότι εκεί πέρα ότι μία παρέτηση και συνάμα ο Ερντογάν, όπου κάνουμε λάθος, μας διορθώνει και η Αλεξία με το ρεπορτάζ της, φαίνεται ότι πάει για 14 Μαΐου με εκλογές, έτσι. Το είπε και ο ίδιος, ότι θα πάει 14 Μαΐου. Ξέρετε, κοντά στην ατυχία του με τους σεισμούς, του ήρθε και ένα δώρο. Ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης διαφώνησε. Με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η κυρία Ξενέρ, δεν συμφώνησε στην υποψηφιότητα του κυρίου Κιλιτσάρογλου. Και δικαίως δεν συμφώνησε, διότι ο κύριος Κιλιτσάρογλου δεν μπορεί να κερδίσει τον Ερντογάν. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θα το εκμεταλλευτεί, θα το προπαγανδίσει ο μηχανισμός του και θα παρουσιάσει και θα εμφανίσει την αντιπολίτευση ότι αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε σε ένα κοινό υποψήφιο, πώς θέλετε να κυβερνήσετε όταν τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα. Αλλά δεν έχει κάνει ούτε μία παρέτηση. Αυτό του γράφει το τουρκικό τύπος. Μην περιμένουμε να δούμε παρέτηση από ένα καθεστώς όπως είναι του κυρίου Ερντογάν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο Ερντογάν έχει πολιτικές ευθύνες και αυτές τις πολιτικές ευθύνες προσπαθεί να τις καλύψει μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τους οποίους ελέγχει και να εμφανίσει τον εαυτό του ως το μεγάλο σωτήρα, ως τη μοναδική αξιόπιστη ελπίδα που θα βοηθήσει τους πληγέντες. Και βλέπουμε να δίνει παροχές, βλέπουμε να επισκέπτεται συνεχώς τις πληγήσεις περιοχές, να δίνει ακόμη και 10 ευρώ, 200 λίρες και βεβαίως τα χρήματα τα οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα είναι περίπου γύρω στα 9 δισεκατομμύρια. Τα οποία θα τα δώσει, πέραν των άλλων τα οποία θα δώσει η Ευρώπη. Άρα λοιπόν να ανακουφίσει τους πληγέντες. Και ξέρετε κάτι, από μελέτες που έχουν γίνει, κύριε Σιαδήμα και κυρία Ρέβη, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, έχουν αποδείξει, αυτή είναι η γενική εικόνα, ότι ο κόσμος έχει μία τάση να τιμωρεί τους υπεύθυνους και ειδικά τις κυβερνήσεις όταν δεν ανταποκρίνονται άμεσα σε τέτοιες φυσικές καταστροφές για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Ενώ αντίθετα να τους ανταμείβουν. Αυτό υποδηλώνει ότι οι Τούρκοι θα τιμωρήσουν τον Ερντογάν. Δεν είναι όμως τόσο απλό, διότι ο Ερντογάν έχει άλλους 3 μήνες, δεν υπάρχει αντίπαλος, προσπαθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να καλύψει τις ευθύνες του και βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε η κοινωνία συσπυρώνεται πέριξ του ηγέτη, διότι από αυτόν περιμένει βοήθεια. Και ο Ερντογάν αυτό το εκμεταλλεύεται. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα τις κάνει καλύτερα για αυτόν και βεβαίως. Εκτιμώ ότι το πιο πιθανό είναι να κερδίσει τις εκλογές στις 14 Μαΐου. Να πάρουμε ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Σταθακόπουλε, και μετά τις εξελίξεις με την παρέτηση της κυρίας Αξενέρ. Εξαιρετικά τα είπε ο κύριος Πτέραρχος. Κοιτάξτε, εγώ και άλλοι που ασχολούμαστε ειδικά με την Τουρκία, δεν είχαμε. Εντάξει, σχολιάζαμε γιατί τίθετε το ερώτημα, αλλά δεν συμμεριζόμασταν ούτε το θέμα της υποψηφιότητας για βάσο, ούτε το θέμα της υποψηφιότητας Ιμάμογλου. Δεδομένου ότι δεν θέλαν να πάνε κόντρα στον αρχηγό του κόμματός του, τον Κιλιτσάρογλου, ο οποίος δεν έκανε πίσω. Άρα λοιπόν δεν θέλαν να φέρουν μια διάσπαση μέσα στο κόμμα. Θεωρούν ότι ακόμα είναι νέοι πολιτικά και έχουν το μέλλον στην επόμενη πενταετία, όταν θα είναι τα πράγματα χωρίς Ερντογάν και χωρίς Κιλιτσάρογλου μπροστά τους. Επομένως, εφιώς πολιτικά δηλαδή σκεπτόμενοι, έπραξαν. Απ' την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως γνωρίζαμε, είχε κατορθώσει να τους έχει σε αμφιβολία να μην έχουν ανακοινώσει τον κοινό υποψήφιο, το μέτωπο δηλαδή, της αντιπολίτευσης, μέχρι 2-3 μήνες δηλαδή, πριν τις εκλογές. Αυτό είναι επιτυχία πολιτική, αν θέλετε. Θα μου πείτε, είναι τέχνασμα. Ναι, στρατήγημα, σαφώς. Αλλά στην πολιτική έτσι είναι τα πράγματα. Κατόρθωσε λοιπόν την τελευταία στιγμή κιόλας, δεν ξέρουμε πώς, διάφοροι υποψιασμένοι δημοσιογράφοι Τούρκοι, αλλά και αναλυτές, από ό,τι μπόρεσα να δω, κυρίως αυτοί που ζουν στο εξωτερικό βέβαια,
θεωρούν ότι έχει γίνει μια προσέγγιση κάτω από το τραπέζι στην Μέρα Λαξανέρ. Κυρίως έχει γίνει από τον πρώην συνοδοιπόρο της, τον Μπαρτσελή, ούτως ώστε επειδή μάλλον θα καταποντιστεί το κόμμα το ΜΕΧΑΠΕ, μήπως το αντιστήριγμα, αν θέλετε, είναι το ΙΠΑΡΤΗ, δηλαδή το καλό κόμμα της Μέρα Λαξανέρ. Βεβαίως, μετά την διφορούμενη στάση που κράτησε, που ενώ υπέγραψε ότι θα κάνουν κοινή ανακοίνωση για υποψήφιο 6 του μήνα τη Δευτέρα, στη συνέχεια είπε να μας κάνουν δήλωση, λέει, προσέξτε, να μας κάνουν δήλωση ο Μανσούρ Γιαβάς και ο Ιμάμογλου ότι δεν θέλουν να είναι υποψήφοι για να στηρίξουν τον Κιλιτσάρογλου. Κάνουν δήλωση ότι δεν θέλουν να είναι υποψήφοι και τελικά πάλι κρατάει μια διφορούμενη στάση. Το κόμμα της μέσα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τιμέμφονται με κριτική δημόσια στο Twitter κτλ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει κάνει μια κίνηση στρατηγική, έχει διασπάσει το μέτωπο και έστω κι αν δεν μπορεί να κερδίσει, δεν του επιτρέπεται να χάσει. Και από την, αν καταλαβαίνουμε έτσι, αυτό πώς το παρουσιάζω, δεν μπορεί να χάσει. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά δεν μπορεί να χάσει. Έχει το Σύνταγμα και τους νόμους που εκπορεύονται από αυτό υπέρ του. Στο δεύτερο γύρο θα κρυθούν τα πάντα. Εκεί πέρα του λείπει περίπου ένα 10%. Θεωρεί ότι με το στρατήγημα που έκανε τώρα με την Αξενέρ ενδεχομένως το πάρει με κάποιον τρόπο και σε κάθε περίπτωση, και τελειώνω εδώ, ο Κιλιτσιτάρογλου δεν συγκεντρώνει το αντιερντογανικό ρεύμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιαβάς δήλωσε ότι δεν θέλει να εμπλακεί στις εκλογές. Ο κύριος Ιμάμογλου έχει δικαστικές περιπέτειες, δεν το συμφέρει. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταθακόπουλος, είναι και 52 χρονών, το έχει πει πολλές φορές. Δεν το συμφέρει σε αυτή την φάση να τεθεί απέναντι στον Ερντογάν. Περιμένει άλλα 5 χρόνια, οπότε θα κερδίσει εκλογές την επόμενη πενταετία. Σας ευχαριστούμε πολύ.